Βαρύτατε καταγγελίε κατά τη ΣΥΤΑ από τον Γενικό Ελεκτή, ο οποίο παρουσίασε ενώπιον τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου την έκθεσή του για τον οργανισμό για το έτο 2016. Η ΣΥΤΑ είναι ένα οργανισμό ο οποίο έχει κακή κουλτούρα και αποτελεί κακό παράδειγμα διαχείριση δημόσιου χρήματο. Ο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μιλώντα ενώπιον τη Επιτροπή, αναφέρθηκε σε επιμέρου θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων το σχέδιο συντάξεων τη ΣΥΤΑ Χελά και την υπηρεσία ΣΥΤΑ Vision. Σχέδιο συντάξεων. Από τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογή και παρακολούθηση των επενδύσεων που έγιναν την περίοδο 2009-2013, διαφάνηκε ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου. Οι εμπλεκόμενοι διαχειριστέ και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε σημαντικού κινδύνου. Η οικονομική ζημιά υπολογίζεται στα 201,9 εκατομμύρια ευρώ. Η θηγατρική εταιρεία δεν έχει πετύχει του στόχου τη όσο αφορά στην κερδοφορία και απεξαρτητοποίησή τη από την οικονομική στήριξη τη αρχή, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένε ζημιέ, οι οποίε ανέρχονται στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η υπηρεσία Cita Vision. Η υπηρεσία παρουσιάζει ζημιέ, αφού τα συνολικά έσοδα από του συνδρομητέ δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση περιεχομένου. Για τη Cita, η έκθεση του Γενικού Ελεκτή αποτελεί πολύτιμο εργαλείο βελτίωση, δήλωσε ενώπιον Επιτροπή η πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Cita, Ρένα Ρουβιθά Πάνου. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο τη Διόρισε ομάδα εργασία για να παρακολουθεί και να συντονίζει τα μέτρα προσαρμογή στι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Η ομάδα εργασία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωση σχεδίου δράση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αναφορικά με βρήματα του Γενικού Ελεγκτή για πιθανά ποινικά δικήματα, σε υπόθεση που φερόνταν ω εμπλεκόμενο ο νυν αναπληρωτή ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή τη ΣΥΤΑ Μιχάλη ο Δυσσέα Μιχαλίδη ξεκαθάρισε ενώπιον τη Επιτροπή Ελέγχου ότι ενημερώθηκε από την νομική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει βάση για ποινική υπόθεση και το θέμα θεωρείται λήξαν. Παρόν στη συνεδρία ήταν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων του οργανισμού, οι οποίοι εξέφρασαν ικανοποίηση για τη δρομολόγηση εξελίξεων σε σχέση με την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντο για την ΣΥΤΑ Χελά, αλλά και για την απόφαση τη ΣΥΤΑ να μην προχωρήσει με την σύναψη μεγάλη αξία συμβολέων για τη ΣΥΤΑ Vision. Ικανοποίηση εξέφρασαν και βουλευτέ μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου για τι προσπάθειε του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για εξυγίανση και εξορθολογισμό των κακών εχόντων των προηγούμενων χρόνων.